Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σε όλους. Να ξεκινήσουμε το γεγονός ότι τα exit polls δεν συνιστούν αποτελέσματα. Οπότε και από τη μεριά μας θα συνιστούσαμε σε πολύ μεγάλη προσοχή για να περιμένουμε τα αποτελέσματα. Τα exit polls, μιλάω υπό την εποπτεία των ειδικών, αλλά δείχνουν τάσεις, γενικές τάσεις. Εκεί θα έλεγα ότι η γενική τάση που διαφαίνεται από τα πρώτα αποτελέσματα είναι μία νίκη της Νέας Δημοκρατίας, μία καθαρή νίκη, και ότι στο ερώτημα αν θέλουν οι πολίτες να συνεχιστεί η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η απάντηση φαίνεται να είναι ναι, θέλουμε. Θα έλεγα ότι αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης έρχεται μαζί με μια ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, διαμορφώνεται ένα νέο πρώτο σχόλιο και μετά το συμπέρασμα κτλ. Με το ίδιο τρόπο θα ξεκινούσα, ότι δηλαδή εδώ έχουμε exit polls. Είναι δυσάρεστη έκπληξη για σας? Δεν έχουμε πραγματικά αποτελέσματα. Θα έλεγα να περιμένουμε τα πραγματικά αποτελέσματα. Πριν από λίγο ο πλέον αρμόδιος είπε ότι το 19 είχαμε μια διαφορετική αποτύπωση εν σχέση με αυτό που έδειχναν τα exit polls. Επίσης νομίζω ότι είναι αληθές ότι μια μεγάλη μερίδα των πολιτών δεν συμμετείχε ή αρνούνταν να συμμετέχει στα exit polls, και αυτό είναι ένα στοιχείο που ακόμη δείχνει την ανάγκη να είμαστε. Το ελέγξαμε λίγο αυτό το πράγμα, αν υπάρχει κάποιο bias, αλλά εν πάση περιπτώσει ας περιμένουμε. Ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό που δεν συμμετείχε, αυτό δείχνει την ανάγκη να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί.